Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα πούμε μερικά βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι αρχάριοι για τη ραπτομηχανή. Θα χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα τη δική μου ραπτομηχανή, η οποία είναι η Singer Heavy Duty. Αν εσείς όμως έχετε κάποιο άλλο μοντέλο ή ραπτομηχανή άλλης εταιρείας, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα, γιατί οι οικιακές ραπτομηχανές πάνω κάτω έχουν τις ίδιες λειτουργίες. Πάμε λοιπόν να δούμε τη ραπτομηχανή μας. Ξεκινάω πρώτα με το καλώδιο που θα δώσει ρεύμα στη ραπτομηχανή μας. Η μία άκρη του μπαίνει στην πρίζα. Τώρα δεν μπορώ να σας τη δείξω γιατί την έχω βάλει ήδη στην πρίζα. Στη μέση έχουμε αυτό εδώ το σημείο το οποίο μπαίνει στη ραπτομηχανή και στην άλλη άκρη το καλώδιό μας έχει το πετάλι της μηχανής. Οπότε τώρα θα πρέπει να δώσω ρεύμα στη ραπτομηχανή μου, βάζοντας αυτό εδώ το σημείο του καλωδίου στο πλάι της ραπτομηχανής μου, όπου υπάρχει η υποδοχή. Τώρα μπορώ να πατήσω το διακόπτη μου στο πλάι και η μηχανή μου είναι σε λειτουργία. Πάμε τώρα να δούμε το σημείο που βρίσκεται το ποδαράκι και η βελόνα της ραπτομηχανής. Όταν αγοράζουμε μία ραπτομηχανή, συνήθως έχει έτοιμο το ποδαράκι που χρησιμοποιούμε για τα περισσότερα πράγματα και μία βελόνα. Αν θέλω να αλλάξω το ποδαράκι μου, θα πάω στο πίσω μέρος της ραπτομηχανής και αρχικά θα σηκώσω τον μοχλό που σηκώνει όλο το σύστημα της βελόνας. Στη συνέχεια, θα πάω στο πίσω μέρος από το ποδαράκι και θα πιέσω αυτό εδώ το σιδεράκι. Έτσι το ποδαράκι θα ελευθερωθεί και θα πέσει. Τώρα για να ξαναβάλω το ποδαράκι στη θέση του, θα προσέξω η σιδερένια μπάρα που έχει στο επάνω μέρος να ευθυγραμμιστεί με αυτήν εδώ την υποδοχή που έχει το υπόλοιπο ποδαράκι μου. Θα κατεβάσω τον μοχλό που κατεβάζει όλο το σύστημα και έτσι το ποδαράκι μου θα κουμπώσει στη θέση του. Πάμε τώρα στη βελόνα της ραπτομηχανής μας. Έχουμε διάφορα μεγέθη από βελόνες, ανάλογα με το ύφασμα που θα χρησιμοποιήσουμε, το πάχος του υφάσματος και αν είναι jersey, ελαστικό ή σταθερό. Εγώ έχω ένα σετ με στάνταρ βελόνες που χρησιμοποιώ συνήθως, είναι αυτό εδώ, και επίσης βελόνες για jersey. Υπάρχουν ακόμα βελόνες για jean, για δερματίνη και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως δεν θα εμβαθύνουμε τόσο πολύ. Σίγουρα όμως υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στο εγχειρίδιο της ραπτομηχανής σας, το οποίο σας συμβουλεύω να το έχετε κάπου πρόχειρα ώστε να μπορείτε να το συμβουλευτείτε. Έχει λοιπόν πληροφορίες για βελόνες που θα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ύφασμα και κάποιες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της ραπτομηχανής σας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη βελόνα της ραπτομηχανής μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτό εδώ το τριγωνικό σιδερένιο πραγματάκι, το οποίο βρίσκεται μέσα στα εξαρτήματα της ραπτομηχανής όταν την αγοράζετε συνήθως. Είναι το κατσαβίδι για να αλλάξουμε τη βελόνα μας. Για να αλλάξω τη βελόνα λοιπόν θα πάρω αυτό εδώ το τριγωνικό κατσαβιδάκι μου και θα το βάλω στην εγκοπή της βίδας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της βελόνας. Θα ξεβιδώσω λοιπόν τη βελόνα μου κρατώντας τη για να μην πέσει εδώ μέσα στο σύστημά μου. Κρατώντας τη λοιπόν θα ξεβιδώσω μέχρι η βελόνα μου να ελευθερωθεί. Τώρα ας δούμε τη βελόνα μας. Η βελόνα της ραπτομηχανής στη μία πλευρά είναι καμπύλη και στην άλλη της πλευρά είναι ίσια. Είναι πλακέ όπου και γράφει τις πληροφορίες της βελόνας. Θα το βάλω και στο πλάι να τη δείτε. Αυτή εδώ η πλευρά είναι καμπύλη και εδώ πίσω είναι ίσια. Για να βάλω λοιπόν τη βελόνα μου στη ραπτομηχανή, θα προσέχω πάντα η ίσια πλευρά, αυτή εδώ που έχει τις πληροφορίες, η πλακέ πλευρά, να είναι πάντα προς τα πίσω. Όπως βλέπω τη ραπτομηχανή μου, η πλακέ πλευρά της βελόνας θα είναι πάντα προς τα πίσω. Οπότε κρατάω τη βελόνα μου και τη βάζω μέσα στην εσοχή, τη σπρώχνω μέχρι να φτάσει τέρμα να ακουμπήσει επάνω και τώρα θα πάρω πάλι το κατσαβίδι μου και κρατώντας τη θα γυρίσω τη βίδα μου ώστε να τη συγκρατήσει στη θέση της. Και τώρα η βελόνα μας είναι έτοιμη.
Αφού τώρα έχουμε ετοιμάσει το ποδαράκι και τη βελόνα που χρειαζόμαστε, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δώσουμε κλωστήστηρα από το μηχανή μας. Θα ξεκινήσω από το μασουράκι. Το μασουράκι μου βρίσκεται στο κάτω από το ποδαράκι μου συνήθως, στη δική μου από το μηχανή. Είχα παλιότερα μία που το μασουράκι της πάλι βρισκόταν κάτω από το ποδαράκι, απλά ήταν στο πλάι. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το μασουράκι μου. Το μασουράκι είναι αυτό εδώ. Αν αγοράσετε τη ραπτομηχανή, ίσως να έχει μέσα μερικά μασουράκια. Αν δεν έχει όμως, μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά. Θα πάω λοιπόν να γεμίσω το μασουράκι μου. Το μασουράκι μπαίνει εδώ και δίνει κλωστή από κάτω, ώστε με την πάνω κλωστή να δημιουργείται το γαζί. Και τώρα ας δούμε πώς θα το γεμίσουμε. Βρισκόμαστε στο επάνω μέρος της ραπτομηχανής μας με το μασουράκι μας. Συνήθως οι οικιακές ραπτομηχανές έχουν αριθμημένα τα σημεία από όπου πρέπει να περάσει η κλωστή για το μασούρισμα και η πάνω κλωστή για το γαζί. Θα κοιτάξω λοιπόν τις οδηγίες που έχω για το μασούρισμα. Θα πάρω την κλωστή μου, θα πάρω άσπρη, ελπίζω να φαίνεται. Και θα ξεκινήσω από εδώ. Δεν θα μπω σε αυτήν εδώ την εγκοπή. Θέλω να χρησιμοποιήσω μόνο αυτήν εδώ. Θα βρείτε τις οδηγίες και στο εγχειρίδιο της ραπτομηχανής. Οπότε μετά, όπως θα βλέπετε τα σημάδια πάνω στη ραπτομηχανή σας, θα καταλαβαίνετε αμέσως ποια σημάδια είναι για το μασούρισμα και ποια σημάδια είναι για να περάσουμε την επάνω κλωστή. Εδώ λοιπόν οι οδηγίες μου λένε ότι πρέπει η κλωστή μου να ξεκινήσει έτσι και να βγει από εδώ. Αυτό που κάνω στη συνέχεια πριν βάλω το μασουράκι στη θέση του είναι να βάλω την κλωστή μου, να την περάσω από την τρύπα που έχει το μασουράκι στο πλάι και να το τυλίξω, να την τυλίξω μερικές φορές για να σταθεροποιηθεί στη θέση της και να μην μου φύγει. Τώρα θα βάλω το μασουράκι μου σε αυτό εδώ το σιδεράκι που βρίσκεται στο επάνω μέρος της ραπτομηχανής και θα το κουμπώσω μέσα. Θα σπρώξω το μασουράκι μου προς τα δεξιά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υπόλοιπη κίνηση της ραπτομηχανής, η κίνηση δηλαδή της βελόνας να μπλοκαριστεί και αν πατήσω το πετάλι της ραπτομηχανής τώρα, αυτό θα αρχίσει αυτόματα να μασουρίζει. Θα σταματήσω μόλις έχει γεμίσει το μασουράκι μου, θα το φέρω στα αριστερά στη θέση του, θα κόψω την κλωστή μου και θα βγάλω το μασουράκι μου, το οποίο είναι έτοιμο για να το βάλουμε κάτω από το ποδαράκι. Τώρα θα δούμε πώς θα τοποθετήσουμε το μασουράκι εδώ μέσα. Όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα επάνω στο καπάκι μου, δεν ξέρω αν στη δική σας ραπτομηχανή υπάρχει, είναι όμως πάρα πολύ εύκολο. Έχω λοιπόν το μασουράκι μου και θα πρέπει η κλωστή να ξετυλίγεται προς τα δεξιά και από την κάτω μεριά. Θα βάλω λοιπόν το μασουράκι μου έτσι όπως το κρατάω, θα το πιέσω μέσα και τώρα η κλωστή μου πρέπει να περάσει από αυτά τα δύο σιδεράκια που έχει εδώ. Πρώτα από εδώ και μετά στο έτσι. Όπως μπορείτε να δείτε πιο καθαρά στο σχεδιάγραμμα, δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ όπως το έκανα, εδώ δείχνει ακριβώς πώς πρέπει να μπει. Τραβάω και λίγη κλωστή να περισσεύει απ' έξω και μπορώ να βάλω το καπάκι μου. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με την επάνω κλωστή. Και εδώ τα πράγματα για την επάνω κλωστή είναι πάρα πολύ εύκολα, γιατί οι πιο καινούριες οικιακές ραπτομηχανές έχουν αριθμημένα τα σημεία από όπου πρέπει να περάσει η κλωστή, οπότε δεν θα είναι καθόλου δύσκολο. Όμως γενικά στις ραπτομηχανές είναι πολύ παρόμοια τα σημεία από όπου περνάει η κλωστή. Οπότε θα πάρω την κλωστή που χρειάζομαι, είτε μπομπίνα, είτε μια πιο μικρή μπομπίνα, δεν ξέρω πώς λέγεται το μικρότερο, κανονικά μπαίνει εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο που σίγουρα θα έχει από το μηχανή σας, είτε ξαπλωτό είτε στο όρθιο, επειδή όμως εμένα δεν με βολεύει καθόλου αυτό εδώ πέρα, γιατί μπερδεύει συνέχεια η κλωστή μου σε αυτό, είτε αφήνω την μπομπίνα, αν είναι μεγάλη, στο πίσω μέρος της ραπτομηχανής μου όρθια, είτε έχω πάρει αυτό εδώ το βαζάκι, βάζω μέσα την κλωστή μου και αυτή ξετυλίγεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν αρχίσει να κουνιέται, απλά κουνιέται γύρω-γύρω στο βαζάκι και δεν βρίσκει πουθενά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ξεκινάω παίρνοντας την κλωστή μου και όπως βλέπω τους αριθμούς εδώ, περνάω πρώτα από αυτό το σιδεράκι, μετά από το νούμερο 2, κατεβαίνω προς τα κάτω. Εδώ έχει μια καμπύλη αν τη βλέπετε. Η γωνία που έχω βάλει την κάμερα δεν ξέρω αν σας βοηθάει. Εδώ υπάρχει το νούμερο 4. Περνάμε και φτάνουμε σε αυτό το σημείο που στη σχολή το λέγαμε κόκορα.
Δεν ξέρω αν είναι η επίσημη ονομασία του. Αν δεν το βλέπουμε αυτό το σιδεράκι εδώ τον κόκορα, θα πάω στη ροδέλα μου, στο πλάι της ραπτομηχανής που κινεί τη βελόνα και θα το κουνήσω μέχρι να δω αυτό το σιδεράκι να βγαίνει έξω. Θα περάσω την κλωστή μου εδώ να περάσει από το μάτι του κόκορα. Πραγματικά στη σχολή τα λέγαμε έτσι, οπότε δεν ξέρω όμως αν είναι σωστά. Και θα συνεχίσω κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Θα μετακινήσω τώρα την κάμερα για να το δείτε πιο καθαρά. Έχω λοιπόν περάσει την κλωστή μου και από εδώ πάμε στο νούμερο 6. Το περνάμε από αυτό εδώ το σιδεράκι και μετά υπάρχει άλλο ένα μικρό σιδεράκι εδώ πριν μπει η κλωστή στη βελόνα που πρέπει να περάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κλωστή να περάσει από όλα τα σημεία, αλλιώς θα έχετε πρόβλημα στο κάτω γαζί. Τώρα έχω φτάσει στη βελόνα μου. Η κλωστή της ραπτομηχανής μπαίνει πάντα από μπροστά προς τα πίσω. Όπως είμαι εδώ, βλέπω τη βελόνα μου, θα βάλω την κλωστή μου από εμπρός προς τα πίσω πάντα. Η δική μου ραπτομηχανή έχει αυτό εδώ το εξαρτηματάκι, το οποίο βάζει την κλωστή πάρα πολύ εύκολα. Απλά το κατεβάζω, βάζω το σειρματάκι που έχει μέσα στο μάτι της βελόνας, το περνάω έτσι και από αυτή την πλευρά και απλά το κάνω προς τα πίσω και η κλωστή μου έχει περάσει τόσο εύκολα. Οπότε τώρα έχω περάσει την κλωστή μου και κάνοντας κάποιες ρυθμίσεις είμαι έτοιμη να ράψω. Ας δούμε λοιπόν τώρα τις ρυθμίσεις που πρέπει να κοιτάξουμε πριν ξεκινήσουμε να γαζώνουμε. Στη δική μου ραπτομηχανή, εδώ πέρα είναι η τάση της κλωστής. Εδώ είναι η θέση της βελόνας. Εδώ είναι το πόσο φαρδιά θέλουμε τη βελονιά αν χρησιμοποιούμε ζιγ-ζακ. Και εδώ είναι το μάκρος, δηλαδή το βήμα της βελόνας μου, πόσο μακρύ το θέλω και εδώ είναι όλες οι βελονιές μου. Σε μερικές ραπτομηχανές δεν υπάρχουν όλες αυτές οι επιλογές. Ας πούμε στην παλιότερη μου μηχανή δεν είχα το πλάτος του ζιγ-ζακ. Οπότε θα σας πω βασικά ότι ρυθμίζω την τάση και το μήκος βελονιάς μου. Συνήθως εμένα στη δική μου ραπτομηχανή, όσο πιο χοντρό είναι το ύφασμα, τόσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός σε αυτά τα δύο. Στη δικιά σας δεν είμαι σίγουρα αν έχετε κάποια διαφορετική, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο της ραπτομηχανής. Συνεχίζουμε τώρα με τη ροδέλα που έχει πάνω τις βελονιές. Εδώ λοιπόν θα διαλέξω τι βελονιά θέλω να κάνω. Όπως βλέπετε, η δική μου ραπτομηχανή έχει μερικές βελονιές. Άλλες ραπτομηχανές μπορεί να μην έχουν, να διαλέξουμε άλλες βελονιές και άλλες μπορεί να έχουν πολύ περισσότερες από τη δικιά μου. Φέρνω λοιπόν, εδώ έχει την τελίτσα, οπότε φέρνω στην τελίτσα τη βελονιά που θέλω να χρησιμοποιήσω και όπως βλέπετε, δίπλα από τη βασική βελονιά σε κάθε επιλογή υπάρχει και μια βελονιά με γαλάζιο χρώμα. Αν έχει και η δική σας ραπτομηχανή αυτή την επιλογή, ο τρόπος που μπορείτε να επιλέξετε το γαζί με το διαφορετικό χρώμα είναι να πάτε στην άλλη ροδέλα ή σε κάποιον διακόπτη της ραπτομηχανής σας και να επιλέξετε την επιλογή που έχει το ίδιο χρώμα με την βελονιά που θέλετε να κάνετε. Δηλαδή εγώ εδώ θα επιλέξω το S1, το οποίο είναι και αυτό γαλάζιο. Τώρα, αν ξεκινήσω να γαζώνω και έχω επιλέξει το γαλάζιο, θα εμφανιστεί η βελονιά που είναι με γαλάζιο χρώμα, που έχω κάνει την επιλογή δηλαδή του ζιγ-ζακ και του ελαστικού ζιγ-ζακ. Και αν γαζώσω τώρα στην επιλογή S1, θα μου εμφανιστεί αυτό εδώ. Λοιπόν, επιλέξουμε και τη βελονιά μας. Πάμε να δούμε άλλον ένα πολύ σημαντικό διακόπτη που συνήθως οι ραπτομηχανές έχουν εδώ στο εμπρός μέρος. Δεν έχω συναντήσει ραπτομηχανή να το έχει κάπου αλλού, μπορεί όμως και να υπάρχει, συνήθως στις επαγγελματικές. Αυτός λοιπόν εδώ ο διακόπτης, όπως λέει και reverse εδώ, είναι το πίσω γαζί. Δηλαδή όταν θα πατήσω αυτό το διακόπτη, η ραπτομηχανή μου δεν θα ράβει προς τα εμπρός, θα αρχίσει να ράβει προς τα πίσω όση ώρα τον πατάω. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε μόλις ξεκινάμε ένα γαζί και μόλις το τελειώνουμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Έχω εδώ δύο υφάσματα τα οποία θα γαζώσουμε χωρίς πίσω γαζί στην αρχή και στο τέλος. Αυτό εδώ που βλέπετε και αυτά εδώ τα υπολείμματα είναι από ταινία, γιατί στο βίντεο θα γυαλίζει πάρα πολύ και δεν θα μπορείτε να δείτε αυτό που κάνω. Οπότε ξεκινάω να γαζώσω χωρίς πίσω γαζί. Θα βγάλω τώρα
το ύφασμά μου. Δεν ξέρω αν φαίνεται η βελονιά, γιατί έχω βάλει άσπρη κλωστή. Θα δείτε όμως ότι αν τώρα που δεν έχω κάνει πίσω γαζί στην αρχή στο τέλος ανοίξω τα δύο υφάσματα, θα δείτε ότι η βελονιά μου αρχίζει να φεύγει από τη θέση της. Δεν το θέλω αυτό, οπότε αυτό που θα κάνω είναι και που μου χρησιμεύει αυτός ο διακόπτης είναι να πάω εδώ ξεκινώντας. Πρώτα να τραβήξω λίγο την κλωστή για να κάνω μία βελονιά πάντα στην αρχή. Τώρα βλέπετε καλύτερα. Κάνω πάντα μία βελονιά στην αρχή για να πάρω κάτω κλωστή. Τώρα θα βάλω το υφασμά μου. Θα ξεκινήσω να ράβω προς τα εμπρός. Αφού έχω κάνει λίγες βελονιές, πατάω το διακόπτη και κάνει μερικές βελονιές προς τα πίσω. Τώρα συνεχίζω να ράψω το θέλω. Μόλις φτάσω στο τέλος του γαζιού μου, θα κάνω το ίδιο. Θα πατήσω το διακόπτη μου, θα κάνω μερικές βελονιές προς τα πίσω και θα το αφήσω να ξανακάνει λίγες προς τα εμπρός. Τώρα μπορώ να βγάλω το ύφασμά μου και θα δείτε, μισό λεπτό να κάνω zoom. Καλά, εδώ έχει μια τρύπα. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σταθερό και το γαζί μου δεν πάει πουθενά. Τελειώνοντας θα δούμε ένα άλλο πολύ σημαντικό αξεσουάρ της ραπτομηχανής μας, το οποίο είναι αυτό το 2-σε-1 βουρτσάκι. Αυτό λοιπόν περιέχεται μέσα στα πράγματα της ραπτομηχανής μας όταν την αγοράσουμε και είναι και βουρτσάκι για να καθαρίζουμε τη μηχανή μας από τρίχες και σκόνες και αν το τραβήξετε είναι και ξυλοτήρι. Αυτό λοιπόν το κατάλαβα ένα χρόνο μετά που είχα πάρει τη ραπτομηχανή. Όλο αυτόν τον καιρό δεν ήξερα ότι εδώ μέσα κρύβεται ένα ξυλοτήρι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί μας επιτρέπει να καθαρίσουμε τη ραπτομηχανή μας και να μην έχουμε προβλήματα και επίσης αν κάνουμε λάθος μπορούμε να ξυλώσουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε. Είναι αρκετά σημαντικό εργαλείο και τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους πιο προχωρημένους. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές και ας ράβω τόσα χρόνια. Την προηγούμενη φορά που έραψα πουκάμισο, ξύλωσα 3 φορές το γιακά μέχρι να τον πετύχω. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για εσάς τους αρχάριους, αλλά και για τους πιο προχωρημένους. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι πολύ προχωρημένη. Σε κάποια πράγματα είμαι και εγώ αρχάρια. Αυτό που θέλω να σας πω τελειώνοντας είναι ότι δεν θέλω να απογοητεύεστε αν κάνετε λάθη στην αρχή. Κάνω κι εγώ συνέχεια λάθη. Η ραπτική είναι εξάσκηση και υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή, πολύ εξάσκηση και σίγουρα θα φτιάξετε πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε για το σημερινό μου βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!